Μπορεί ο κλάδος τους να διανύει δύσκολη εποχή. Οι φαρμακοποιοί της Λάρισας χθες το βράδυ πραγματοποίησαν την ετήσια εκδήλωσή τους με τη συμμετοχή συναδέλφων τους από όλη την Ελλάδα. Οι φαρμακοποιοί απέδειξαν και θα αποδείξουν στο μέλλον ότι είναι ένας κλάδος ενωμένος, ένας κλάδος που ξέρει να αγωνίζεται, ένας κλάδος που ξέρει να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Πιστεύω και πιστεύουμε όλοι εδώ οι συνδικαλιστές του κλάδου ότι τελικός ο αγώνας θα είναι θετικός και θα έχουμε επίλυση των προβλημάτων των οποίων αγωνιζόμαστε τις τελευταίες μέρες. Στη διάρκεια της εκδήλωσης που παρουσίασε ο Διευθυντής Ειδήσεων της TRT Ανδρέας Γιουρμετάκης, τιμήθηκαν προσωπικότητες από τον επιστημονικό και συνδικαλιστικό χώρο. Μεταξύ αυτών και ο επί 35 χρόνια μέχρι πρώτην ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Δημήτρης Βαγιονάς, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι το 2012 θα είναι το δυσκολότερο έτος για τους φαρμακοποιούς. Παραμένει στα σερπάρξη του κλάδου για το κλάδο μας. Διέρχεται τη μεγαλύτερη κρίση από τότε που υπάρχει το φαρμακευτικό επάγγελμα και ο φαρμακοποιός. Θα δώσουμε τον αγώνα, διότι η χώρα μας διέρχεται μια μεγάλη οικονομική κρίση. Εγώ θα είμαι δίπλα στους φαρμακοποιούς, δεν τους εγκαταλείπω και δεν τους εγκαταλείψω ποτέ και θα δώσω όσο μπορώ τις δυνάμεις μου για το φαρμακευτικό επάγγελμα να μην είναι εκεί που το άφησα, όχι εκεί που θα έρθει. Διότι το 2012 θα είναι δύσκολο έτος για τους φαρμακοποιούς. Στα τιμόμενα πρόσωπα ήταν και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κωνσταντίνος Λουράντος, ο οποίος θέλησε να μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα στους συναδέλφους του. Ξέρετε πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε ένα πέλαγος. Και εγώ τουλάχιστον έχω βιώσει το εξής. Όταν κανείς βρίσκεται σε ένα πλοίο, σε ένα πέλαγος και έχει μεγάλη κοιμή, μια μεγάλη κοιμή, πρέπει να ξέρετε ότι ο καπετάνιος πρέπει να είναι αισιόδοξος. Το πλήρωμα να είναι μάχημο και ο κόσμος που είναι μέσα στο πλοίο ήρεμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε υγεία, να είστε καλά και να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να φτάσουμε αυτόν τον αγώνα. Ίσως το πρώτο ημίχρονο το χάσαμε. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, έχουμε ισοφαρίσει, παίζουμε τις καθυστερήσεις του αγώνα και θα βάλουμε γκολ όπως θα βάλει η Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμητικές πλακέτες έλαβαν ακόμη ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κυριάκος Θεοδοσιάδης, ο Γραμματέας Δημήτρης Καραγεωργίου, αλλά και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιωάννης Μεσίνης και Δημήτρης Κουρέτας.